για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αγροτικών μας περιοχών, που βλέπουν, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς πηγήναν σεισμικούς. Τα προϊόντα μας έχουν μια μοναδικότητα, μια σπανιότητα, μια ιδιαίτερη αξία, μια κρυμμένη αξία. Αν και η πυρός μας, η Ευρώπη, είναι περιορισμένη σε έκταση, η κοινομορφία και η ποιότητα των προϊόντων μας είναι απαράμιλη. Η έκταση της Ελλάδας δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι πλούσια σε προϊόντα και σε γεύσεις. Μιλάω όσο μας ανέφερε και ανέλησε τα θέματα της νέας προγραμματικής περίοδου. Τώρα ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κορινθίας, ο κύριος Μακρύς Κώστας, με θέμα την πορεία υλοποίησης προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην προηγούμενη περίοδο. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε στη δοκίρυξη του 2009 μεγάλο αριθμό δικαιούχων, 293, εκ των οποίων 240 έχουν υποβάλει φάκελο δεύτερης και τρίτης δόσης και εξετάζονται με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Όσον αφορά την τρέχουσα προκήρυξη, δεν έχουμε ακόμη αιτήσεις, αλλά αναμένεται ανάλογα ενδιαφέρον με αυτό της προηγούμενης προκήρυξης. Όσον αφορά τα σχέδια βελτίωσης, 70 άτομα έχουν εγκριθεί ως τώρα και έχουν υποβληθεί 9 αιτήματα πληρωμής και εξετάζονται στην υπηρεσία μας. Η παλέτα των μέτρων, όταν μιλάμε για κοινοτομία στο πρόγραμμα της ανάπτυξης, παίρνει σάρκα και ωστά με μια παλέτα μέτρων τα οποία εργαζόμαστε αυτή την περίοδο, όπως είναι η δράση μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνεργασία, πολύ σημαντικό, η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας και κάποια επενδυτικά μέτρα υποστηρικτικά στην καινοτομία. Η καινοτομία στην πρώτη, στον νέο κανονισμό της αγροτικής ανάπτυξης, έχει οριζόντια προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει και να χρηματοδοτηθεί από όλα τα μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, η οποία μαζί με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή αποτελούν τους εγκάθιστους στόχους του προγράμματός μας. Η καινοτομία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ορίσουμε, να πούμε ότι μπορούμε να καινοτομήσουμε σε μια περιοχή ή να μην καινοτομήσουμε σε κάποια άλλη. Προκύπτει μέσα από τις ανάγκες των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των διαχειριστών γης για να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Σήμερα στην Κόρινθο συνδιοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς η μερίδα με θέμα τη νέα προγραμματική περίοδο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στον τομέα της γεωργίας, της αλληλείας και των δασών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες. Είναι μια χρήσιμη πραγματικά ημερίδα η οποία για πρώτη φορά διοργανώνεται στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας και για ένα φλέγον θέμα το οποίο αφορά τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος είναι ο πυλώνας πραγματικά της οικονομίας, της χώρας, της περιφέρειας του νομού Κορινθίας. Πράγματι, και στην περιφέρειά μας μπορεί να αποτελέσει ανάσα οικονομική, μπορεί να αποτελέσει τη δύσκολη συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα, ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και εξασφάλισης πόρων για νέους αγρότες, για ενασχολούμενους με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλληλεία, αλλά και τα δάση, τάση τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας σε ένα μεγάλο βαθμό και μάλιστα είναι και ιδιωτικά. Είναι μια πολύ καλή ημερίδα στην οποία συμμετέχουν αρκετός κόσμος, συνεταιρισμοί, πρόεδροι συνεταιρισμών, ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, συνάδελφοι γεωτεχνικοί σε ένα μεγάλο επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές, τον Ειδικό Γραμματέα πρώτα απ' όλα και όλους τους ομιλητές συμμετέχοντες στην παρούσα σήμερα ημερίδα. Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παρουσία του,
τους αντιπεριφερειάρχες, τις περιφερειακές ενότητες, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον κύριο Κόλια, τους βουλευτές του Νομού Κορινθίας, τον εδεσιμολογιόλτατο κύριο Πάτερ Αθανάσιο, ο οποίος εκπροσωπεί τον δεσπότη, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, και όλους όσους μετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην παρούσα ημερίδα. Είναι μια σημαντική εκδήλωση αυτή που έγινε σήμερα, γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο για την Κορινθία πάντοτε ήταν υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος. Η αγροτική παραγωγή, το αγροτικό εισόδημα ήταν παραδοσιακά για την Κορινθία μεγάλο. Και πρέπει να αναδιαρθρωθεί η αγροτική παραγωγή και να ξαναγίνουν οι Κορίνθιοι πλούσιοι αγρότες όπως ήταν κάποτε. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, μόνο μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα μπορούμε να το καταφέρουμε, επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ενημέρωση που έγινε σήμερα, αλλά και άλλες αντίστοιχες συναντήσεις που έχουν γίνει στο επιμελητήριο ή στην περιοχή, βοηθούν. Γιατί κάνουν τους αγρότες επιχειρηματίες. Αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξουμε, να αλλάξουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα των αγροτών και να τους κάνουμε μικρούς επιχειρηματίες που θα ελέγχουν και την ποιότητα και την ποσότητα, αλλά και την διακίνηση του προϊόντος τους εκεί στις αγορές όπου έχουν υψηλότερη αξία, άρα και περισσότερο εισόδημα.